Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε, Χριστό αδελφοί. Σήμερα μια νέα εκπομπή στα Μηνύματα Ορθοδοξίας, λιγάκι με τεμποδίων, αλλά με τη χάρη του Θεού, θα την κάνουμε. Σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για μια προφητεία του Δανιήλ, η οποία αναφέρεται στη γέννηση και στο θάνατο του Χριστού, στην ημερομηνία της γεννήσεως του Μεσσίου, όπως έχουμε πει. Αυτή λοιπόν η προφητεία, όσο και αν φαίνεται περίεργο, συνετελέστη ακριβώς όπως εγγράφει από τον Δανιήλ. Μιλάει για την προφητεία των 70 εβδομάδων, για αυτήν λέμε, 70 εβδομάδες ετών. Είναι αδύνατο, όπως είπαμε, να είναι ημέρες, γιατί σε 490 μέρες, 7-7-49, 70 εβδομάδες, είναι χρόνια. 490 χρόνια. Ακριβώς 490 χρόνια μετά την προφητεία που διατύπωσε ο Δανιήλ, γεννήθηκε ο Μεσσίας Χριστός. Πώς το ξέρουμε? Όλοι εκείνοι που παρακολουθούσαν τις προφητείες, πιθανώς και οι τρεις μάγοι που ήρθαν από την Ασία, να γνώριζαν την προφητεία του Δανιήλ, να μελετούσαν δηλαδή το Λόγο του Θεού. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή την ημερομηνία έρχεται ο Μεσσίας. Είναι 70 εβδομάδες ετών. Διορίστηκαν επί των λαών μου και επί την πόλη την Αγία, για να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσωση η αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση περί της αμαρτίας και να εισαχθεί η δικαιοσύνη αιώνιος. Όπως ξέρουμε, μόνο με τον Κύριο εισήχθη στον κόσμο αιώνιος δικαιοσύνη. Και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι με τον Χριστό άλλαξαν οι συντεταγμένες του τότε κόσμου και τα πράγματα έρθαν σε άλλη τροχιά. Αυτά λοιπόν μας λέει στην αρχή της η προφητεία. Θα έπρεπε όμως να παρακολουθήσουμε και λίγο το περιβάλλον στο οποίο διατυπώθηκε, όπου ο Δανιήλ είναι περίπου ένας άρχον της Βαβυλώνος επί του βασιλεύοντος Ναβουχοδονόσορος. Ορίστησαν λοιπόν 70 εβδομάδες για να φέρει ο Θεός στον κόσμο δικαιοσύνη αιώνιων. Τι θα πει η δικαιοσύνη όμως υπό την έννοια αυτή? Θα πει δικαίωση. Θα δικαιώσει δηλαδή ο Θεός τον κόσμο, δηλαδή θα τον αθωώσει με αυτή την έννοια. Και θα τον κηρύξει δίκαιο, δυνάμει της θυσίας του Χριστού ασφαλώς, διότι αυτό περιέχεται μέσα στην έννοια αυτή. Αν διασταυρώσουμε τον Ισαΐα, που λέει ότι θα γίνει σωτηρία αντί για δικαιοσύνη, όπως λέει ο Δανιήλ, και το σωτήριον ως φως, όπως λέει ο Ισαΐας, ότι θα έρθει απαλλαγή από τις αμαρτίες σας, θα σας κάνω δικαίους, τότε λοιπόν, κατά αυτή την έννοια, ο Θεός μας λέει ότι έχει το δικό του τρόπο να μας κάνει δίκαιους. Θα έρθει σαφώς η σωτηρία, δικαιοσύνη, εκεί, και σωτηρία στον Ισαΐα σημαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα φέρει δικαίωση και σωτηρία των ανθρώπων αιώνια. Οι άνθρωποι δίνουν ένα είδος μικρής σωτηρίας και αυτοί, μέσωσες που λέει, έτσι. Όταν πρόκειται κάποιος και κινδυνεύει να κλειστεί φυλακή, του δίνουν το δάνειό του και σώζεται από τη φυλακή. Ή ένας γιατρός μπορεί να κάνει μια επέμβαση και να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου 2, 3, 5, 10 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Θεός δίνει την τέλεια σωτηρία, διότι η σωτηρία του Θεού είναι αιώνια. Δεν είναι μια σωτηρία από αυτή που παίρνουμε από τους ανθρώπους που μας δανείζουν ή μας ευεργετούν, αλλά είναι σωτηρία αιώνιος. Και ο Χριστός είπε ότι θα δίνεται συγχώρηση συνεχώς 70 και 7, θέλοντας να πει ότι όχι μόνο μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, αλλά άπειρες φορές πρέπει να δίνετε συγχώρηση στους αδελφούς σας όταν τις ζητούν και όταν πραγματικά αισθάνονται το σφάλμα τους. Ο Κύριος όμως φέρνει αιώνια σωτηρία. Αιώνια σωτηρία. Όταν λέμε αιώνια σωτηρία, τι εννοούμε? Ότι η σωτηρία του θα είναι μόνιμη και αιώνια.
αλλά κάπου εδώ μας λέει ότι θα σφραγίσει την προφητεία. Έτσι. Θα σφραγιστεί όραση και προφητεία και θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Τι εννοεί σφραγίδα? Σφραγίδα μπαίνει κάπου για να κλείσει κάτι, να τελειοποιήσει κάτι ή να σκεπάσει κάτι. Όπως και σε μια κόλλα χαρτί, αν γράψουμε κάτι και βάλουμε τη σφραγίδα μας από κάτω, σημαίνει ότι από τη σφραγίδα για κάτω δεν ισχύουν αυτά. Έχει τελειώσει δηλαδή μέχρι τη σφραγίδα οι εντολές αυτές που είναι γραμμένες στο χαρτί. Και ο Χριστός μας είχε πει ότι οι προφήτες είναι μέχρι τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μέχρι τον Ιωάννη τον Βαπτιστή λοιπόν έχουμε τους προφήτες. Αλλά οι μεσιακοί προφήτες εδώ εννοείται. Όσοι προφήτευαν για τον Μεσσία μέχρι τον Ιωάννη προφήτευσαν. Αλλά προφήτες οι οποίοι προφήτευσαν και άλλα πράγματα υπάρχουν και μετά τον Ιωάννη, όπως έχουμε παράδειγμα τον Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι οπωσδήποτε μετά τον Ιωάννη, τον πρόδρομο προφήτης. Αλλά και τον Ιωάννη της Αποκαλύψεως, ο οποίος και αυτός είναι μετά τον πρόδρομο τον Ιωάννη. Εδώ λοιπόν ορίζονται 70 εβδομάδες για να χρηστεί στην πόλη σου την Αγία, λέει, δηλαδή εννοεί την Ιερουσαλήμ, ο Άγιος των Αγίων, έτσι λέει, και χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Είναι, κάθε λέξη του είναι ένα τέλειο, έτσι, και ποτέ η Γραφή δεν χρησιμοποίησε τη λέξη Άγιος των Αγίων, παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Δεν είπε ο Γαβριήλ είναι ο Άγιος των Αγίων, Αρχάγγελος είπε. Για οι Άγιοι των Αγίων δεν είναι πολλοί. Άγιος των Αγίων είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Γιατί και στους Αγίους και στους Αγγέλους ο Θεός κατά κάποιο τρόπο βρίσκει κάποια ψεγάδια και δεν μπορεί να τους δώσει την τέλεια αγιοσύνη σαν τίτλο, αλλά μόνο στον Χριστό δίδει τον βαθμό αυτό, τον τέλειο της αγιοσύνης, διότι ο Χριστός είναι το απολύτως Άγιος και όχι σχετικά Άγιος όπως είμαστε οι προφήτες, όπως είναι μάλλον οι προφήτες, όπως είναι οι Άγιοι, όπως είναι οι εκλεκτοί άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι και αυτοί λέγονται ιεροί και δίκαιοι, όπως είναι ο Αβραάμ, με τη μόνη διαφορά ότι και ο Αβραάμ δεν είναι τέλειος, όπως ξέρουμε, ούτε ο Ιακώβ, ούτε ο Νόε, ούτε κανένας από αυτούς τους μεγάλους άνδρες, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, ούτε κανένας. Αλλά ο Άγιος των Αγίων λέει και κάτι άλλο, ότι δεν βρέθηκε έτσι ξαφνικά, αλλά εχρήστη αυτός ο Άγιος των Αγίων. Δηλαδή, έχει καθιερωθεί από τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά της λέξεως Άγιος των Αγίων. Ορίστηκε απευθείας από τον Θεό και εχρήστη. Όχι όπως χρείονται οι βασιλείς Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος κάποιος προφήτης τους λέει σκύψε και σκύνει λάδι στην κορυφή του κεφαλιού και τους χρεί οι βασιλείς. Εδώ ο Χριστός γίνεται Άγιος των Αγίων και Χριστός με γιώτα, δηλαδή παίρνει το χρήσμα με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο χρεί το Χριστό και όχι ανθρώπινο χέρι. Κατά την ώρα λοιπόν της βαπτίσεως στον Ιορδάνη έγινε αυτό. Αλλά εδώ λέει και γνώσεις και συνήθεις, δηλαδή γνώρισε και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να αναμειχθεί, ανοικοδομηθεί, συγγνώμη, Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγουμένου, θέλω σιέστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Τώρα θα δούμε τι είναι αυτές οι 7 εβδομάδες και οι 62 εβδομάδες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο σύνολο των 70, έτσι, εβδομάδων, των ετών, 490 που είπαμε χρόνια. Θα έρθει λοιπόν ο Ηγούμενος, όπως τον λέει παρακάτω, και από τις εξώσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, ο Ηγούμενος, ο οποίος εξελέσσεται από το λαό του Ισραήλ, μέχρι από τη στιγμή που θα βρει το διάταγμα για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, μέχρι τότε που θα βγει ο Χριστός στον κόσμο, ο Μέγας Ηγούμενος, εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Μυστηριώδη τα λόγια του προφήτη μας. Το διάγγελμα αυτό, όπως ξέρουμε, βγήκε το 20ο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξου, ο οποίος ονομάζεται
Αταξέρξης ο μακρόχειρας. Αυτή είπε, έδωσε μάλλον άδεια στους Εβραίους να πάνε να νοικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ. Ήταν φίλος των Εβραίων αυτός. 62 λοιπόν εβδομάδες μετά τις 7 δεν έχουμε κανένα πολύ αξιοσημείωτο γεγονός, αλλά μέσα στις 7 εβδομάδες, στα 49 χρόνια, διότι εδώ είναι διαφορετικά πάλι τα πράγματα, έχουμε το χτίσιμο του ναού. 49 χρόνια χρειάστηκε, 7-7-49, να χτιστεί ο ναός από τη Μετικεσία. Ερχόμενοι Ιουδαίοι έκτισαν τον ναό. Και επίσης λέει ότι η ανοικοδόμηση της πόλεως της Ιερουσαλήμ θα γινόταν σε καιρούς πολύ δυσχερείς. Και πώς το λέει, και μάλιστα εν καιρείς στεναχωρίας. Τι σημαίνει καιρείς στεναχωρίας? Ότι κάποια αναταραχή θα υπήρχε. Και μετά τα 62 εβδομάδες λέει, θέλει εκοπεί ο Χριστός. Εξολοθρευτήσετε χρίσμα. Το χρίσμα σημαίνει Χριστός. Το αφηρημένο εδώ πάει αντί του συγκεκριμένου. Σημαίνει ότι θα εξολοθεί ο Χριστός. Ακριβώς το αυτό που λέει εκοπεί. Εδώ προφητεύεται ο θάνατος του Χριστού. Περίεργο θα μου πείτε σε μια προφητεία. Για όσους θέλουν να την βρουν είναι Δανιήλ, θήτα κεφάλαιο και στίχος 24. Θήτα 24. Πάρα πολύ σπουδαία προφητεία. Θα εξολοθρευτεί λοιπόν ο δίκαιος χωρίς να υπάρχει σε αυτόν καμία ενοχή. Και πλην ουχή διε αυτόν δεν υπάρχει κρίμα, δεν υπάρχει αμαρτία σε αυτόν, δηλαδή θέλει να πει. Δεν έχει κάνει κάτι που να τον κατακρίνει κανείς, ούτε και ο Θεός. Αυτό που είπε ο Χριστός, ότι ο Σατανάς έρχεται και δεν θα βρει τίποτα στη δική μου περίπτωση για να με καταδικάσει, σε μένα ειδικά. Αν δηλαδή όλη η ανθρωπότητα φταίει και χρειάζεται τιμωρία, σε μένα ο Σατανάς δεν θα βρει απολύτως τίποτα. Και αυτό θυμίζει επίσης το λόγο του Ισαΐα, που επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος σε μια στιγμή, όταν λέει στις πράξεις των Αποστόλων, δεν υπάρχει δόλος εν αυτό. Ο Κύριος ήταν ο καθαρότερος των ανθρώπων, ο οποίος δεν είχε κανένα μεμπτό αμαρτωλό πάθος. Ούτε βγήκε ποτέ από το στόμα του ψεύτικος ή ταπεινωτικός ή αμαρτωλός λόγος. Και αυτό ακριβώς σημαίνει εδώ, ότι πλην ουχή δι' αυτόν και ο λαός του ηγουμένου της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει έλθει μετά κατακλυσμού, έως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Τώρα, αφού αυτοί εξετέλεσαν το Μεσσία, προς εκδίκηση του αίματος του Μεσσίου, ο Θεός θα επιτρέψει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και των λαών βέβαια, τον θεοκτόνο λαό. Το υπονοεί μέσα στο κείμενο, αλλά δίχως να το λέει σαφώς. Αλλά και το Άγιον λέει. Τι είναι το Άγιον εδώ? Θα μπορούσε να είναι ο Χριστός? Όχι, διότι έχει μιλήσει για το χρίσμα. Το Άγιον εδώ είναι ο ναός. Ο Άγιος Ναός της Ιερουσαλήμ. Πράγματι, το 70 μετά Χριστόν δεν καταστράφηκε τελείως εκ θεμελίων ο ναός που είχαν κτίσει 490 χρόνια μετά τη Μετικεσία, επί του μακρόχειρος, όπως είπαμε. Και αυτό είναι μια λογική συνέπεια εξαιτίας της αδίκου χριστοκτονίας. Καταστρέφεται και ο λαός και ο ναός του λαού, έτσι. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι γίνεται ένας αφανισμός εκεί. Είναι η απαρήγραπτη καταστροφή που έγινε, η καταστροφή του Ιεροσολύμων, η οποία
όπως λέει και ο Κύριος με αδιάψευστο λόγο, δεν θα έχει γίνει ποτέ άλλη τέτοια καταστροφή σε καμία άλλη πόλη του κόσμου. Δηλαδή, εννοεί και τα Σόδομα και τα Γόμορα, μάλιστα. Η Ιερουσαλήμ κατεστράφη ολοσχερός. Κατακάηκε στην κυριολεξία. Σαρώθηκε τελείως, όπως τα κύματα τα μεγάλα του ωκεανού σαρώνουν τις παραλιακές πόλεις. Έτσι έπεσαν οι Ρωμαίοι πάνω στην Ιερουσαλήμ με φοβερό μένος, σατανικό μίσος. Δεν ξανά γίνε ποτέ αυτό το πράγμα. Είχαν τόση λύσα να σταυρώνουν τους ανθρώπους που όταν τελείωσαν τα ξύλα τους σταύρωναν και τους κάρφωναν πάνω στους τοίχους. Τους τοίχους τους οποίους είχαν γκρεμίσει και κάψει των σπιτιών. Τώρα όμως ο χρόνος αυτός θα συντομευθεί, μας λέει, για τους ολίγους εκλεκτούς που υπήρχαν στην Ιερουσαλήμ. Και θέλει αφανίσει την πόλη για το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει έλθει μετά κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου και διορισμένοι αφανισμοί και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδα και εν τη ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επί τα πτερίγιον του ιερού θέλει έστε το δέλεγμα της ερημώσεως και ως τη συντελεία του καιρού θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Μας εφιστά λοιπόν την προσοχή στην τελευταία εβδομάδα από τις 70. Η τελευταία εβδομάδα των 70 εβδομάδων από Βαβυλωνίας, από την εποχή του Δανιήλ, είναι η πιο σημαντική εβδομάδα. Διότι τι λέει είχε, και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις τους πολλούς σε μία εβδομάδα. Δηλαδή, στερεώσει διαθήκη σημαίνει θα κάνει διαθήκη, θα στερεοποιήσει τη διαθήκη με πολλούς ανθρώπους. Ότι ο Θεός δηλαδή θα έκανε νέα διαθήκη με πολλούς ανθρώπους. Με πολλούς ανθρώπους και νέα διαθήκη, διότι δεν υπήρχε η διαθήκη παλαιά. Υπάρχει η παλαιά διαθήκη. Αλλά και ο Κύριος από την άλλη στιγμή τι είπε, τούτο εσύ το αίμα μου, το της καινής διαθήκης. Άρα λοιπόν η λέξη διαθήκη αρμόζει προς τη διαθήκη που κάνει την καινούργια Ιησούς Χριστός δια του αίματος του. Και στην προς Εβραίους επιστολή, αν θυμόμαστε καλά, λέει ότι ο Θεός είχε πει ότι θα συνάψει μια καινούργια διαθήκη και να γίνει, για να γίνει αυτή αιώνια και ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή, οφείλει αυτή η διαθήκη να έχει έναν θάνατο. Δεν υπάρχει διαθήκη όταν δεν πεθάνει, δεν ενεργοποιείται η διαθήκη αν δεν πεθάνει ο διαθέτης. Και για να είναι έγκυρος η νέα διαθήκη, επισφραγίζεται με το θάνατο του Χριστού, ο οποίος εγκαινιάζει την καινή διαθήκη, δηλαδή την καινούργια διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον κόσμο. Αυτό λοιπόν σημαίνει την στερεώσει διαθήκη εν μια εβδομάδα. Και το ημίση της εβδομάδας θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά. Εάν μένει μια μικρή αμφιβολία περί της τελευταίας εβδομάδας ότι αρχίζει η διαθήκη, να θυμηθούμε ότι και ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει και λέει «Καινήν διαθήκην θύσομαι, θα κάνω καινή διαθήκη με εσάς». Δηλαδή, θα κατηργηθούν οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι θυσίες τάβρων και τράγων, οι οποίες δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο, αυτά που έκαναν με τα περιστέρια, τους σάρτους, τις δαμάλεις, τους τάβρους, τους τράγους και όλα τα συναφή και τα ολοκαυτώματα, σταματάνε. Αλλά πότε σταματάνε? Σταματάνε στα 3,5 χρόνια. Γιατί σταματάνε? Διότι δεν υπήρχαν πια Ισραηλίτες στην πόλη. Δια της βίας. Μόλις σταυρώθηκε ο Χριστός, γίνεται η απαρχή της Καινής Διαθήκης. Αλλά ολοκληρώνεται η καταστροφή των παλιών με την καταστροφή του ναού που γίνεται το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο το Ρωμαίο. Άρα λοιπόν εδώ προφητεύεται ακριβώς πότε θα έρθει ο Χριστός,
7 χρόνια προ της θυσίας, όπως λέει, και το 70 μετά Χριστόν, όπου παρουσιάζεται ο στρατός των Ρωμαίων στο ιερό, ο οποίος γκρεμίζει το ιερό, το κατασκάπτει, βγάζει όλες τις πέτρες από τη γη και δεν μένει πέτρα πάνω στην πέτρα, όπως είπε, λίθος επάνω στο λίθο, και η ιερίωσης θα εξακολουθήσει μέχρι τότε που έχει ορίσει ο Θεός το τέλος, εκεί που λέει για την ερήμωση αυτή, τη συντέλεια, αλλά έχει πει και για μέχρι να πατηθεί η Ιερουσαλήμ υπό των εθνών και να σταματήσει η καταπάτηση. Οπότε θα επιστρέψει ο Ισραήλ, και ξέρουμε ότι ο Ισραήλ επέστρεψε το 1948, πάρα πολύ αργότερα από ό,τι περίμενε κανείς. Δίνει λοιπόν μια ακτίνα φωτός για το παζλεό Ισραήλ, ότι αφού θα περάσουν χρόνια και καιρό πολλοί με συμφορές και ερημώσεις, τότε θα δώσει ο Θεός τέρμα και στις συμφορές αυτού του λαού. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, είναι η προφητεία του Δανιήλ, όπου το σπουδαιότερο στοιχείο είναι η ημερομηνία, η χρονολογία των 70 εβδομάδων ετών. Δηλαδή σε 490 έτη θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα εξαλείψει τις αμαρτίες και θα εγγενιάσει μια νέα περίοδο ζωής επάνω στη γη, πράγμα που ασφαλώς επαλήθευσε και έγινε με μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επαλήθευσε επακριβώς, κατά τρόπο τέλειο και καταπληκτικό. Κι αν οι παλαιοί δεν καταλαβαίνανε τα λόγια, σήμερα υπό το φως της Καινής Διαθήκης εμείς είμαστε απόλυτα πληροφορημένοι γι' αυτό. Όσοι ασχολούνται με τις χρονολογίες των ιστορικών βεβαίως γεγονότων, αυτοί πήρανε στοιχεία που προσφέρουν διάφοροι ιστορικοί. Οι παλιοί ιστορικοί πήρανε από τον Πλούταρχο, τον Θουκυδίδη και πολλούς άλλους, οι οποίοι αναφέρονται στην αναφέρονται στην εποχή που οι Εβραίοι βρίσκονται υπό την κατοχή των Βαβυλωνίων και των Περσών αργότερα, και απέδειξαν λοιπόν ότι η αρχή της βασιλείας του Άρταξέρξου, του Μακρόχειρος, ο οποίος έδωσε το διάταγμα, έτσι υπάρχει το διάταγμα του Άρταξέρξη ιστορικά, όχι από τους χριστιανούς αλλά από τους κλασικούς ιστορικούς, τους μη θρησκευτικούς ιστορικούς. Και αυτό το διάταγμα χρονολογείται ότι έγινε το 280 από κτίσεως Ρώμης. Είναι μια ημερομηνία αυτή που θα εξηγήσουμε τώρα, ότι προ Χριστού δεν υπήρχε βέβαια η χρονολογία αυτή που λέμε εμείς. Και έτσι από κτίσεως Ρώμης υπολογίζεται το 280 το διάταγμα του Μακρόχειρος του Αρταξέρξη. Και τι μας λένε αυτοί, ότι θα έδινε την άδεια να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ το 20ο έτος ακριβώς της βασιλείας του Αρταξέρξη, ο οποίος λένε ότι ήταν φίλος των Εβραίων, ο Αρταξέρξης, ο Μακρόχειρ, όπως λέγεται. Μετά λοιπόν, αφού του ανέλαβε την αρχηγία του κράτους ο Αρταξέρξης, το 280 αυτό συνανέλαβε, τότε το 300 από κτίσεως Ρώμης, δηλαδή τα χρόνια πηγαίνουν αντίθετα, έγινε αυτό το διάταγμα. Άρα λοιπόν ξέρουμε ακριβώς πότε έγινε το διάταγμα. Ας κρατήσουμε και αυτό το στοιχείο. Από κτίσεως Ρώμης μέχρι του Μεσσία είναι 70 εβδομάδες, 7-7-49, 490 χρόνια. 300 το διάταγμα και 490 φτάνουμε στο 790 από κτίσεως Ρώμης. 790 χρόνια πριν να χτιστεί η Ρώμη. Ο Χριστός πότε γεννήθηκε? Το 753 από κτίσεως Ρώμης. 753
από κτήσεως Ρώμης γεννάται ο Χριστός. Αν τα αφαιρέσουμε αυτά, φτάνουμε ακριβώς στο 37 μετά Χριστόν. Εκεί τελειώνουν οι 70 εβδομάδες. Γιατί τι λέει, στο μέσο των τελευταίων 7 χρόνων γίνονται η κατάργηση της θυσίας. Δηλαδή, εκεί τι ώρα, τι γίνεται, όταν αρχίζει ο Κύριος το 37 μετά Χριστόν. Το μέσον, το 33 και μισό είναι το μέσον του 7. 37. Τα τελευταία 7 χρόνια, να τα χωρίσουμε στη μέση, 33 μισό χρόνια σταυρώθηκε ο Κύριος. Στο μέσον της τελευταίας εβδομάδας έγινε η σταύρωση του Χριστού. 3,5 χρόνια μας μένουν μετά για να κλείσουν όλες οι εβδομάδες του Δανιήλ. Πολύ διάσημοι αστρονόμοι στηρίχθηκαν ακριβώς σε αυτό το κύκλο των 70 εβδομάδων του Δανιήλ και έκαναν αστρονομικούς υπολογισμούς. Τόσο πολύ σταθερά είναι, για να καταλάβουμε, η ημερομηλία αυτή, διότι ασφαλώς είναι η ημερομηλία την οποία τη δίδει ο ίδιος ο Κύριος. Δεν είναι ημερομηνία που δίδεται από χίλια ανθρώπων και σκέψη ανθρώπων, αλλά από αυτό καθαρά το Άγιο Πνεύμα. Και για να καταλάβουμε τη δύναμη αυτής της προφητείας, χρειάζεται ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε. Είναι η καταστροφή του Ιουδαϊκού έθνους. Διότι είπαμε παρακάτω ότι θα πάυσει η θυσία και η προσφορά και η πτωπτερήγιον του ιερού θέλει έστε δέλυγμα της ερημώσεως και όσες αντιλίες του καιρού θέλει δοθεί διόρια επί την ερήμωση. Το τέλος δηλαδή του ιερού που είναι συνυφασμένο με το τέλος του λαού, διότι όταν καταστράφηκε ο ναός, καταστράφηκε και ο λαός, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, μια σύμπτωση και νοηματική, λαός, ναός, συνδεδημένη μέχρι την καταστροφή. Και ο Κύριος τους είπε ότι θα γίνει θλίψης, η οποία δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια θλίψη, διότι ναι, όπως είπαμε, τα Σόδομα και τα Γόμορα καταστράφηκαν κυριολεκτικά αστραπία, ενώ εκεί έγινε πολιορκία των Εβραίων, οι οποίοι πείνασαν και εξαντλήθηκαν τόσο πολύ ώστε έφαγαν και μερικοί τα παιδιά τους, όπως λέει. Φοβερό πράγμα το σκεφτεί κανείς να ψήσουν και να φάνε παιδιά από την πείνα τους, και το έθνος αυτό διελήφθη κυριολεκτικά και ο ναρός κατασκάφτηκε, και εδώ ήθελαν αυτοί να διασώσουν τον ναό, δυνάμες φοβερές έκαναν τους στρατιώτες να πέφτουν επάνω τους με λυσαλέα ορμή και να καταστρέφουν τα πράγματα. Ο ίδιος ο στρατηγός Τίτος εξεπλάγει και έλεγε ότι μετά τη φοβερή αντίσταση που έκαναν οι Εβραίοι και όταν αυτόν τον δόξασαν για την νίκη του, αλλά είπε ότι εγώ ήμουν όργανο του Θεού και δεν μπορώ να καταλάβω πώς εξηγείται αυτή η μανία του στρατού μου, η ορμή την οποία δείξαμε για να όχι να κάνουμε καλό, αλλά την καταστροφή ενός λαού. Κατεστράφει με τα μανίας η Ιερουσαλήμ. Και οι ίδιοι οι Ραβίνοι λένε ότι από τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός μέχρι τότε που έγινε η καταστροφή το 70 μετά Χριστόν, είναι μερικά χρόνια, 37 χρόνια, γινόντουσαν φοβερά σημεία στο ναό και στην Ιερουσαλήμ. Έβγαιναν πέτρες, καμένες, εγκρεμίζοντο κατά μυστηριώδη τρόπο τύχη και λοιπά όλα αυτά, και ακούγονταν φρικαλές φωνές. Και κάποιος άρχιραβίνος είπε, τι σε ταράζει εσένα, ναέ, και τι φοβήσαι και εσύ εσαι από ένα άγνωστο παράξενο μένος το οποίο υπάρχει και πλανάται στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος. Και το πιο φοβερό ακόμα είναι ότι κάποιος Εβραίος χωρικός κατέβηκε ανάμεσα στην πόλη και
επί 7 χρόνια αυτός σαν προφήτης βραχνός, φωνή από Ανατολών, Δυσμών και των τεσσάρων ανέμων, φωνή, φωνή επί τον Ιερουσαλήμ, φωνή επί των λαών και φωνή επί τους νυφίμς και τας νύμφας, Ιερουσαλήμ, αλίμονο, αλίμονο στο λαό αυτό και σε σένα Ιερουσαλήμ, διότι επί 7 χρόνια γύριζε μέσα στην Ιερουσαλήμ σαν τρελός και αλόφρον, αλλά και άλλοι βέβαια. Και όταν έμειναν για κάποιο διάστημα οι ίδιοι οι μαθητές, έβλεπαν αυτά τα ανεξήγητα πράγματα τα οποία συνέβαιναν, διότι ετοιμαζόταν ένα τρομερό νέφος να πέσει, ένας κατακλυσμός, όχι κατακλυσμός βροχής πλέον και νέφος βροχής, αλλά νέφος εκδικήσεως. Νέφος το οποίο θα συνέτριβε κυριολεκτικά ό,τι υπήρχε από αυτή την πόλη σαν το πλήρωμα της προδοσίας τους, την πληρωμή της μεγάλης προδοσίας και της φοβεράς θεοκτονίας που έκανε αυτός ο λαός, όταν έλεγε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν» και όταν έλεγε «Το αίμα του να πέσει σε μας και στα παιδιά μας». Να λοιπόν που οι ίδιοι προφήτευσαν το αίμα που έπεσε σε αυτούς και στα παιδιά τους. Όταν καταστράφηκε τελείως η Ιερουσαλήμ, κατάλαβαν πλέον πολλοί από αυτούς ότι πλήρωναν τη θεοκτονία που έκαναν και συνταράχτηκαν κυριολεκτικά από την τύχη αυτή που είχε η Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη, η Σιών, η αγαπημένη πόλη, η χαϊδεμένη πόλη των εθνών, εκεί που μαζεύονταν όλοι οι Εβραίοι και οι άλλοι λαοί για να προσκυνήσουν το Θεό στο ναό του Σολομώντος. Τι τύχη επιφυλάχτηκε, τι νέμεσης έγινε εκ μέρους του Θεού στα αυτή την πόλη. Ο Ναβουχοδονόσορ παραδέχτηκε ότι ο Θεός του Δανιήλ είναι ο Θεός των Θεών και είπε ότι αληθινά όσα έχει πει ο Δανιήλ, διότι είναι στόμα αληθινό του αληθινού Θεού ο Δανιήλ. Είπε ότι είναι αληθινός ο Θεός του Δανιήλ, ο οποίος φανερώνει τα μυστήρια, τα μεγάλα τα οποία συνέβησαν μέσα στην ιστορία του έθνους μας, και γι' αυτό θα έπρεπε να σοριαστούμε στα πόδια του προφήτου και να τον προσκυνήσουμε πηγαίνοντας η προσκύνηση από τον Δανιήλ προς το Θεό, προς εκείνον τον οποίο αξίζει πραγματική προσκύνηση, αγαπητοί αδελφοί, αυτός που αλλοιώνει τους χρόνους και τους καιρούς και εγκαθιστά και διώχνει από τους θρόνους βασιλείς ανήλαι, πως λέει, διότι αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία προσάγονται και υπό το φως των ιστορικών γεγονότων, διότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το διάταγμα του Μακρόχυρος, του Αρταξέρξου, που έβγαλε και απελευθέρωσε τροποντινά τους Εβραίους να πάνε στην πόλη την Ιερά, την Ιερουσαλήμ, και να την ανοικοδομήσουν και να χτίσουν ναό. De facto πράγμα αυτό, ουδέ μία αμφισβήτηση. Ένα δεύτερο που δεν αμφισβητείται, τι άλλο είναι, είναι το γεγονός ότι μη αμφισβητήσιμο πράγμα, το γεγονός ότι καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν η πόλη. Και όπως είπαμε, 490 π.Χ. εδόθη στο Δανιήλ η προφητεία των 70 εβδομάδων, 7-7-49. Αυτά θα κρατήσουμε καλά στη μνήμη μας, για να ξέρουμε πόσο σπουδαίες είναι αυτές οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και πόσο χρόνο κανείς μπορεί να διαθέσει προσπαθώντας να ανακαλύψει στοιχεία για αυτές τις προφητείες. Και είναι καλό που πάρα πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας τα έχουν βρει αυτά και τα έχουν θέσει υπόψη μας από αρχαιοτάτων χρόνων. Μεγάλες προφητείες έχει γράψει ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό, αλλά πάρα πολύ μεγάλη προφητεία είναι και αυτή, όπως του Ισαΐα, εκεί που λέει ότι θα δει το φως το Μέγα ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη,
Ή ο Δαβίδ που είπε, είπε ο Κύριος στον Κύριο, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς υποπόδιο των ποδών σου. Αλλά και του Μαλαχία οι προφητείες και η γέννηση εκ Παρθένου του Ισαΐα, μια μεγάλη έτσι κυρίαρχη θέση, όπως επίσης να θυμηθούμε και τη μεγάλη προφητεία περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή την προφητεία που διατυπώνει ο Εζεκιήλ και διαβάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, το βράδυ μάλλον, μετά τις 11, στο ναό πριν γίνει η απόλυση. Και όλα αυτά μας δείχνουν πράγματι ότι ζει Κύριος ο Θεός, είναι υπαρκτός και θαυμαστός και στην ιστορία και στους Αγίους του που θαυματουργούν και οπωσδήποτε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που νομίζω ότι οι προφητείες είναι και αυτές μεγάλα θαύματα. Και ένα μεγάλο προφητικό τέτοιο γίγνεσθε και γεγονός έλαβε χώρα την εποχή του Χριστού, που είναι διατυπωμένο, όπως είπαμε, ακριβώς στον προφήτη Δανιήλ. Ο οποίος προφήτης Δανιήλ σημειωτέων έζησε όλη του ζωή στην εξορία. Από μικρός από παιδάκι, ίσως 7 ή 10 χρονών, και μέχρι το βαθύ του γύρας, μέχρι που έγινε η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος, ο Δανιήλ ευρίσκεται στην εξορία, αλλά σε περίοπτη και μεγάλη ζηλευτή θέση. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο μετά από τον Ναβουχοδονόσορα, τον Χρυσό Βασιλιά, στη Βαβυλώνα. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο μαζί με τους τρεις παιδες, μετά τον ύπατο, τον υπερβασιλέα Ναβουχοδονόσορα. Ναμπούκο, όπως τον λέει ο Βέρντι, που έκανε και την όπερα ο Ναμπούκο. Αυτή είναι η όπερα Ναμπούκο, ο Ναβουχοδονόσορα, έτσι. Ο Χρυσός Βασιλιάς, τον οποίον προσπάθησε να κοπιάρει κακός και ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος έκοψε και νόμισμα με δύο προφίλ. Ένα το δικό του πρόσωπο, μπροστά-μπροστά, και μετά έβαλε και τον Ναβουχοδονόσορα. Του έκανε χάρη δηλαδή να τον εβάλει κοντά του. Και η ίδια τύχη που είχε και ο Ναβουχοδονόσορας, την ίδια περίπου τύχη είχε και ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος πιάστηκε σαν ποντικό στη φάκα, μέσα στη γη χωμένος, και σε άθλια κατάσταση, ψυχική και σωματική. Αυτά είναι το τέλος των δικτατόρων και πρέπει οι επόμενες γενναίες να διδάσκονται ότι όποιος ασκεί βία, όποιος σηκώνει μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνει. Και όποιος φυλακίζει τους άλλους, στη φυλακή θα πεθάνει. Και όποιος υψώνεται, ταπεινώνεται. Και όποιος υπεραίρεται, υποτιμάται υπό του Θεού. Ας θυμηθούμε τους μεγάλους δικτάτορες, τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι, τι τύχη είχαν. Εκείνοι οι οποίοι υπερήψωσαν τόσο πολύ τον εαυτό τους που δεν πήγαινε άλλο, έκαναν, το μόνο που δεν έκαναν ήταν εικόνα. Ξέχασα να σας πω ότι ο Ναβουχοδονόσορας έκανε μια χρυσή εικόνα και όπως θυμάστε ζήτησε να την προσκυνήσουν όλοι οι υπήκοοι του. Αλλά βρήκε στεναρά αντίσταση από τον Μισαήλ, τον Αβδαναγό, τους τρεις παιδες εν καμίνο όπως λέμε, μου διαφεύγει το όνομα του δευτέρου παιδός, δεν έχει σημασία, και του Δανιήλ. Αυτοί είπαν, εμείς οι τέσσερις δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε την εικόνα σου και κάνε ό,τι θέλεις. Μα γιατί? Διότι εμείς προσκυνάμε μόνο το Θεό. Δεν προσκυνάμε ανθρώπους. Είναι υποτιμητικό για το Θεό να προσκυνήσουμε. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να προσκυνήσουμε κάποιον ζωντανό άρχοντα, ακόμα και σένα, βασιλεύ, να αποκοδονώσω. Αυτός ο Θεός είχε μεγάλη προσβολή και τους έβαλε μέσα σε ένα καμίνι να τους κάψει όπως ξέρουμε και δεν μπόρεσε να τους κάψει γιατί άγγελος πήγε και τους ρώτησε και τότε κατάλαβε ότι τάβαζε με τον αληθινό Θεό ο Ναβουχοδονόσορ. Θα μου πείτε τώρα, παραδέχτηκε ότι είναι αληθινός Θεός, ο Θεός των Εβραίων, διότι είχε σημάδια και θαύματα από τους τρεις παιδες και κυρίως από τον Δανιήλ, ο οποίος του εξήγησε και το προφητικό του μέγα προφητικό του όνειρο. Αλλά τι το όφελος, εφόσον δεν έγινε αυτός πιστός αυτού του Θεού, παρά μόνο τον επικαλείτο σε ώρες δύσκολες ή σε ώρες που δεν είχε να πούμε το σθένος να αντιδράσει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτός ο δικτάτορας τον Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος ανετράφει, όπως λένε, στην Αμερική, έτσι, εκεί σπούδασε τη διοίκηση και πώς θα κάνει κράτος, και ας μην λένε και αυτοί ότι είναι άμυροι του γεγονότος αυτού, διότι σπουδάζουν τους μέλλοντες δικτάτορες και τους μαθαίνουν πώς να κυβερνάνε μαζί, να συγκυβερνούν δηλαδή,
τις χώρες. Το ίδιο έγινε και με τον Μιλόσεβιτς, το ίδιο έγινε και με τον... Ήταν και αυτοί σπουδαγμένοι στην Εσπερία, δηλαδή στη Δύση, δηλαδή στην Αμερική συγκεκριμένα. Ετόλμησε, αγαπητοί φίλοι, δεν το ήξερα και μου το έδειξα σε ένα περιοδικό, ότι και ο Σαντάμ Χουσέιν είχε κάνει εικόνα του εαυτού του, την οποία μια τεράστια, ακριβώς όσο ήταν και η εικόνα του Ναβουχοδονόσορο, νομίζω 58 πύχης, ότι γράφει η Παλαιά Διαθήκη, και την αίσθηση και αυτός λέει σε ένα δρόμο εκεί πέρα, μόνο που δεν ζήτησε να πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους να την προσκυνάνε, αλλά προσκυνούσαν τον ίδιο. Λοιπόν, εκεί φτάνει η αφροσύνη του ανθρώπου και βλέπουμε τα αποτελέσματα της αφροσύνης αυτής. Αλλά πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να πούμε αυτό που προχτές άρεσε σε κάποιους μικρούς φίλους και μας παρακαλέσανε να το πούμε πάλι. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί παλιότερα στην εκπομπή, αλλά θα κάνω μια επανάληψη για αυτός. Λέει πως κάποιος μοναχός ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος από το γεγονός ότι θα πέθαινε. Δεν μπορούσε δηλαδή με λίγα λόγια να παρηγορηθεί για το γεγονός ότι θα πέθαινε και για το γεγονός πώς θα γινόταν αυτή η αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αυτό που πάρα είχε κολλήσει το μυαλό του, είχε σφινώσει το μυαλό του και δεν μπορούσε να, ξέρετε, άμα γίνει σε κάποιον αίμονη ιδέα κάτι, δεν μπορεί να προχωρήσει και πνευματικά, αν δεν ξεκαθαρίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, παραδείγματος χάρη. Και άρχισε λοιπόν να συζητάει στο περιβάλλον του πώς γίνεται, ρε παιδιά, να φύγει η ψυχή από το σώμα και θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό πράγμα αυτό και πώς θα το αντιμετωπίσουμε κλπ. Πολύ προβληματιζόταν. Προσπαθούσαν και άλλα να του πούνε, κοίταξε, ο θάνατος είναι για όλους τους ανθρώπους. Τον έχει διορίσει ο Θεός, πρέπει να τον πάρουμε έτσι όπως είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δε. Όλοι πεθαίνουμε. Να λες μετά την κρίση τι θα γίνει. Μόνο και η κρίση, λέει, με ενδιαφέρει, αλλά με ενδιαφέρει και πώς θα γίνει ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Όταν λοιπόν έφτασε στο απόγειο αυτή του η αγωνία, εμφανίστηκε ένας άγγελος και του λέει, κοίταξε, πολύ γρήγορα, για να μην ανησυχείς, θα το δεις αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, λέει αυτός, ετοιμάσου, λέει, γιατί σε λίγο, σε τρεις μέρες θα σε πάρω. Τρεις μέρες να με πάρεις, λέει ο μοναχός. Μα εγώ είμαι τελείως απροετοίμαστος. Γι' αυτό, λέει, σε ειδοποίησα να κάνεις μια προετοιμασία. Λέει, μα δεν μπορώ σε τρεις μέρες να κάνω, δώσε μου 10 μέρες διορισμό. Εντάξει, σε 10 μέρες θα έρθω, του λέει ο άγγελος, και θα φύγουμε, θα πάμε προς το Θεό. Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται, να μηχανεύεται τι μπορεί να κάνει για να αποφύγει όσο ήταν δυνατόν το θάνατο ο μοναχός αυτός. Λοιπόν, πέρασαν οι 10 μέρες με παρακάλια στο Θεό κλπ. Αλλά ήρθε πάλι ο άγγελος και του λέει, του χτύπησε την πόρτα νύχτα και του λέει, κοίταξε, ετοιμάσου, διότι το πρωί θα φύγουμε. Αποκλείται, δεν είμαι έτοιμος, άγγελέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άρχισε να τον εκλυπαρεί. Μα τι θες να σου κάνω, λέει, και εγώ υπηρέτης του Θεού είμαι, δεν μπορώ να κάνω κι εγώ το κεφάλι μου. Ζήτησε από τον Κύριο 3 μέρες ακόμα διορία. Εντάξει, 3 μέρες διορία τις έχεις. Μετά από τις 3 μέρες ξαναπήγε. Ο μοναχός πάλι, ανήσυχος, σε παρακαλώ, του λέει, δώσε μου 1 μέρα διορία ακόμα. Του λέει, εντάξει, τότε θα κάτσω κι εγώ εδώ, σε περιμένω, λέει, σήμερα και το βράδυ θα φύγουμε. 1 μέρα διορία, τι θες να κάνεις, του λέει, τι να κάνεις 1 μέρα. Δεν θέλω να πάω στο ποτάμι να κάνω, λέει, ένα μπάνιο. Πολλά άκουσα, λέει ο άγγελος, αυτό, τέλος πάντων. Θα πάμε στο ποτάμι μαζί να κάνεις τον μπάνιο και μετά θα ξεκινήσουμε για τον Κύριο. Καλά, λέει ο μοναχός, κάπως είχε συμβιβαστεί, του είχε δοθεί ο χρόνος να το συνειδητοποιήσει, παραδείγματος χάρη, γιατί όπως λένε, το απότομο πράγμα είναι και το χειρότερο, έτσι, ο ευνίδιος θάνατος είναι χειρότερος και για αυτόν που πεθαίνει και για τους συγγενείς. Ανεξάρτητα αν ο κοσμικός νους λέει καλός είναι ο ευθύνδιος θάνατος, γιατί δεν ταλαιπωρείς. Άλλα αυτά. Τέλος πάντων, εκκλησιαστικός και θεολογικός, πρέπει να δοθεί προθεσμία στον άνθρωπο για μετάνοια. Βρισκόμαστε λοιπόν εκεί που ετοιμάζονται να φύγουν, να πάνε για τον μπάνιο. Πήρε μερικά χρειαζόμενα, την πετσέτα του κλπ. Ο μοναχός και πήγε για το ποτάμι, είχε ένα ποτάμι εκεί κοντά και ήθελε να κάνει ένα μπάνιο. Είχε να κάνει πολύ καιρό μπάνιο, αλλά ήθελε εκείνη τη στιγμή, σαν όπως τελευταία επιθυμία που λέμε. Όταν έφτασε στο ποτάμι, τι σκέφτηκε ο πονηρός. Λέει, θα βάψω το πρόσωπό μου, λέει, μαύρο με φούμο, επειδή εκεί πέρα υπήρχαν σε αυτή την περιοχή, στην Αίγυπτο που είχε γίνει, υπήρχαν και σκούροι άνθρωποι μελαχρινοί μαύροι. Βάφτηκε λοιπόν σαν τους μαύρους και μπήκε ανάμεσα στους μαύρους και άρχισε να κάνει και αυτό το μπάνιο. Μετά από λίγο
πέρασε μια ώρα, δύο ώρες, του κάνει σινιάλο ο άγγελος, ο οποίος φαινόταν σαν άνθρωπος τώρα, για να μην δείξει σημεία άλλα στους περιέργους, και του κάνει, έλα, του λέει, τώρα γιατί τελείωσε η ώρα, δεν έχουμε άλλη ώρα να φύγουμε. Λίγο ακόμα, λέει αυτός, λίγο ακόμα. Λέει, τι θέλεις πάλι. Λέει, να έχει γίνει εκεί πέρα κάποια φασαρία, λέει, και πάω να δω, λέει, να δω τι έγινε, λέει. Ίσως πνίγηκε κάποιος. Πάει εκεί κοντά, λέει, παιδιά, τι έγινε εδώ, κάνει έτσι εδώ, τι να δει. Βλέπει τον εαυτό του πνιγμένο μέσα στο ποτάμι. Τον τράβηγαν έξω και προσπαθούν να τον συνεφέρουν, αλλά αυτός είχε πνιγεί. Τάχασε, κοιτάει, έρχεται δίπλα ο άγγελος του, λέει, άγγελε, τι γίνεται εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι πνιγμένος εκεί, λέει. Του λέει, ναι, είσαι πνιγμένος, δεν το ξέρεις. Όχι, λέει, δεν κατάλαβα τίποτα. Είδες, του λέει, πόσο εύκολο ήταν. Έφυγες από το σώμα σου, να το σώμα σου, εκεί είναι πνιγμένο και εσύ είσαι τώρα εδώ με μένα. Α, έτσι είναι, λέει, τόσο εύκολο. Πάμε. Και έτσι συμβιβάστηκε ο μοναχός και έφυγε μαζί με τον άγγελο. Θα ήταν ευχάριστο να λέγαμε άλλη μια ιστορία, αγαπητοί φίλοι, αλλά λόγω του χρόνου που μας πιέζει θα την αφήσουμε για την επόμενη μας φορά. Πιστεύω να ευχαριστήκανε και οι μικροί φίλοι μας με όλα αυτά που λέμε εδώ και να τα θυμώνται. Το θέμα ήταν βέβαια σκληρό και δύσκολο της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και βοηθήματα όταν βλέπουμε τις προφητείες να τις καταλαβαίνουμε σε βάθος. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.